Γεια χαρά, σήμερα θα παίξω το DLC του Resident Evil 5, το Lost in Nightmares. Ένα πάρα πολύ καλό DLC, το οποίο θυμίζει αρκετά το κλασικό Resident Evil, σαν ατμόσφαιρα, σαν gameplay, και βγήκε ένα χρόνο μετά το βασικό παιχνίδι, το 2010, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι είχε φτιαχτεί εξ αρχής μαζί με το Resident Evil 5, αλλά η Capcom προτίμησε να μας το φυλάει για έκπληξη, να το πουλήσει μαζί με το, με την Gold Edition. Αυτό υπάρχει και στην έκδοση για PlayStation 4, όπως βλέπουμε, από εκεί το παίζω τώρα. Στη θέση της Eva έχουμε την Jill και μαζί με τον Chris πάνε στην έπαυλη του Spencer για να ερευνήσουν το παρελθόν της Umbrella. Είναι τα γεγονότα πριν αρχίσει το κανονικό παιχνίδι. Αλλά θα τα δούμε στην πορεία αυτά, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Διαλέγω τον Chris. SAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? Η Jill στο Resident Evil 5 φοράει τζόκι, καπελάκι. Understood. We're in. Let's move. Υπάρχει επίσης να δούμε και μία έκπληξη. Αν πατήσουμε τρεις φορές για να φύγουμε, την τρίτη φορά θα βγάλει ένα ερωτηματικό και θα γίνει το εξής καταπληκτικό. Το παιχνίδι θα γυρίσει σε fixed cameras, όπως τον παλιό καλό καιρό, και tank control. Βέβαια δεν βολεύει πολύ, γιατί το παιχνίδι έχει φτιαχτεί για να παίζεται σαν shooter τρίτου προσώπου, αλλά όσο δεν υπάρχουν εχθροί και δεν χρειάζεται να σημαδεύεις, μπορεί να το παίξουμε έτσι. Εδώ για παράδειγμα θα δείτε πόσο δύσκολο είναι να σημαδέψεις ακριβώς, γι' αυτό το κλασικό παιχνίδι δεν σε ανάγκαζε να σημαδέψεις, απλά σου έλεγε χοντρικά ή κάτω, δηλαδή μία κίνηση, ή στο επίπεδο του χαρακτήρα ή ψηλά, τρεις κινήσεις, ενώ εδώ έχεις πλήρη ελευθερία και ο εχθρός μπορεί να σου έρθει από παντού, άρα είναι πολύ δύσκολο να παιχτεί έτσι. Okay. Αλλά είναι έτσι ένα ωραίο έξτρα, μια ωραία ιδέα που έχει και μεγαλύτερη αξία, γιατί καθώς περιμένουμε το remake του Resident Evil 2 και όλα αναρωτιόμαστε τι είδους κάμερα θα έχει, αυτό το έξτρα εδώ πέρα αποδεικνύει ότι ένα παιχνίδι μοντέρνο όπως είναι το Lost in Nightmares μπορεί να φτιαχτεί πάρα πολύ καλά και με σταθερές κάμερες. Εντάξει, εδώ είναι λίγο πειραματικό, λίγο έτσι σαν έξτρα ας πούμε, αλλά φαντάζομαι αν δώσουν την απαραίτητη
προσοχή μπορούν να το κάνουν απολύτως λειτουργικό ή τουλάχιστον να σου δίνουν αυτή την επιλογή να διαλέξεις όπως εδώ. Το καλό με το Resident Evil 5 είναι ότι έχει πάρα πολλές επιλογές για την κάμερα, για το χειρισμό. Έτσι πρέπει να είναι τα σύγχρονα παιχνίδια, δεν πρέπει να σε αναγκάζουν σε ένα μοτίβο όπως ας πούμε αυτό που θα διαλέξουν. Να έχεις να διαλέξεις εσύ. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Spencer, έτσι, ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ας πούμε αυτής της έπαυλης. Λοιπόν, πήραμε ένα κωδικό, χρειαζόμαστε τρεις συνολικά. Εδώ συνήθως δίνει Magnum. Τώρα βέβαια άμα το παίξει πολλές φορές το παιχνίδι αρχίζει και γίνεται random και σου δίνει άλλα όπλα. Τώρα μου έδωσε μια καραμπίνα αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ένα έμβλημα BSA που θα μπορούσα να πυροβολήσω. Εδώ στα τυφλά που θα ρίξω δηλαδή. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις έχουν σκεφτεί. Αλλά εντάξει, είναι πιο πολύ σαν έξτρα, δεν έχω την απέτηση να είναι εντελώς λειτουργικό. Αυτό είναι το animation της Σέβα, το ίδιο. Έχει πλάκα εδώ αυτή η γωνία με την κλωτσιά. Πολύ αίμα. Περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα τώρα. Με το πάσο της αυτή. Άντε. Και αυτή είναι μια πολύ γνώριμη εικόνα. Είναι η τραπεζαρία από το Resident Evil 1. Θα δούμε πάρα πολλά τέτοια. Αυτό είναι το δεύτερο password. Να και το ρολόι του εκρεμές. Το τζάκι. Νομίζω και στην έπαυλη στο πρώτο Resident Evil είχε τζάκι. Σίγουρα έχει στο Resident Evil 2. Τι έγινε, μ' άφησες απ' έξω. Εδώ επίσης κλασική εικόνα, η σκάλα και το δωμάτιο που βρίσκεται κάτω από τη σκάλα. Μόνο που εδώ αντί να είναι σκοτεινό δωμάτιο για να εμφανίζει φιλμ, εδώ είναι τουαλέτα. Και στο Resident Evil 2 στο αστυνομικό τμήμα υπάρχει τέτοια διαρρύθμιση. Και στο 3 που ξαναέρχεται η Jill στο τμήμα είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν ποτέ. Εν μεταξύ πάλι πορτρέτο του Spencer. Πολύ καλά το λέει, είναι εγωμανής, εγωπαθής. Θέλει να βλέπει τον εαυτό του. Και τώρα νομίζω η καλύτερη έκπληξη του παιχνιδιού, η σονάτα του Σελινόφωτος, του Μπετόβεν. Jill. Roger. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, η Τζιλ θα παίξει το πιάνο. Και θα ανοίξει πάλι το πέρασμα. Παίρνουμε ένα έμβλημα που μοιάζει με αυτό που παίρναμε στο πρώτο Resident Evil, ίδιο ακριβώς, μόνο που εδώ δεν σε κλείνει μέσα. Βέβαια κάποιες φορές απελευθερώνει ένα τέρας, οπότε υπάρχει ενός είδους αντιστάθμισμα.
Ελπίζω να μην το βρούμε μπροστά μας. Ήθελα και τόπα. Έλα Τζιλ, βοήθα. Λοιπόν, αυτό το έμβλημα που πήραμε, το θηρεό τέλος πάντων, τον βάζουμε εδώ. Σαν κλειδί δηλαδή. Και checkpoint, έτσι, μοντέρνο παιχνίδι. Εδώ κάποιες φορές πάει το τζάμι, κάποιες φορές όχι. Εδώ θα έρθουμε μετά. Πάλι ο Spencer, του αρέσει να βλέπει τη φάτσα του. Εδώ δίνει διάφορα πράγματα. Επίσης εδώ έχει ένα έμβλημα που δεν μπορούμε να το πάρουμε εδώ, διότι δεν μας βολεύει η κάμερα, δεν μπορούμε να το δούμε. Full. Γιατί full ρε παιδιά? Σου το δίνω αλλά να κάνεις σωστή χρήση, μην το ξοδέψεις, βλακωδός. Ας το πάρει ο partner τώρα, τι να το κάνω. Λοιπόν, πήραμε το χαρτί που είναι ευαίσθητο στη θερμότητα. Κάπου είχε και χειροβομβίδες εδώ, θυμάμαι. Ναι, καλά θυμάμαι. Πάρτε όλες εσύ, γιατί άμα τις θέλω θα τις ζητήσω. Τώρα μην περιμένει το τέρας μόνο. Αυτό το χαρτί λοιπόν που είναι ευαίσθητο στη θερμότητα. Να, από αλλού το περίμενα τα κοράκια, τελικά έχει πολλά στοιχεία random. Λοιπόν, εδώ έχει ένα τζάκι. Εδώ θα θερμάνουμε το χαρτί και θα δούμε τι θα μας βγάλει. Λοιπόν, πήραμε και τον τρίτο κωδικό. Και προτού προχωρήσουμε θα αλλάξουμε την κάμερα, γιατί θα πλακώσουν οι εχθροί και δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν είναι για πειραματισμούς. Το παιχνίδι είναι για να παίζεται από αυτή την πλευρά, από αυτή την απόσταση. Μάλλον... Πού ήταν αυτό το που δεν μπορούσα να πάρω? Η Jill θα το ξεκλειδώσει, που είναι Master of Unlocking, που της είχε πει και ο Barry. Βιβλιοθήκη, πολύ κλασικό γραφείο. Αλλά υπάρχει και η τεχνολογία πάντοτε, το computer, όπως υπήρχε το computer στο εργαστήριο, στο πρώτο παιχνίδι, με το σήμα της Umbrella επίσης. Να δούμε. Θα σε σώσω μια στιγμή να πάρω αυτό εδώ που θέλω. Κοινικός εντωμεταξύ, εντελώς. Έρχομαι να σε σώσω. Τη ρόζα τη φωτιά, ποιος θα τη σώσει? Μόνο ο Carnation μπορεί να τη γλιτώσει. Δυνατός και γερός για να γίνεις, πάντα Carnation να πίνεις.
Είμαστε ήρωες, τη σώσαμε. Σώσαμε την κοπέλα. Μην έχει και ένα τέρας τώρα εδώ μόνο. Λοιπόν, το πεδίο ελεύθερο. Παίρνουμε τη μανιβέλα. Έχουμε πολλές μανιβέλες σε αυτό το κεφάλαιο. Φόρος τιμής στο Resident Evil. Αν δεν έχει τουλάχιστον δύο μανιβέλες, δεν είναι Resident Evil. Και μία στρόφιγγα. Εδώ βέβαια δεν έχει στρόφιγγα, κακός. Λοιπόν, πρωτού φύγουμε να πάρουμε εκείνο το μετάλλιο. Δεν μ' αρέσει να αφήνω έτσι πράγματα. Αρκεί μόνο να μην έχει το τέρας. Σπασμένη πόρτα, δεν είναι καλό αυτό. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πού το είχα δει τώρα, ενώ ήταν μπροστά μου. Δεν πειράζει. Α, όχι, ήταν στον πάνω όροφο, ναι. Τα μπέρδεψα. Ελπίζω δηλαδή να ήταν στον πάνω όροφο. Ναι. Όσο πιο πολλά μαζέψεις, τόσο καλύτερη βαθμολογία θα πάρεις. Είναι βέβαια δύσκολο να πάρεις S, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ πέρα, τελειώσαμε. Έλα εδώ Τζιλ, σου έχω μια δουλειά να κάνεις. Jill. Roger. Και τώρα ακολουθεί ένας λαβύρινθος, περίπου τον θυμάμαι. Πολύ σκουριά και αίμα. Σε αποσύνθεση λέει. Αυτό δεν μου λέει τίποτα γιατί μπορεί να ζωντανέψει. Ποντίκια, μάλιστα, όλα τα ωραία. Βασανιστήρια εδώ πέρα. Καλοπερνάγανε. Ωχ, έχουμε και εδώ πέρα το τέρας. Αυτό είναι άλλο, έτσι. Θα δούμε καμιά δεκαριά από αυτά στο DLC. Αμάν, αμάν, με τρόμαξες. Πού βαράζε, πού βαράζε. Φύγε τώρα.
εσύ μας έλειπες, το εσύ μας έλειπες, βλάκα. Τέλος. Πάντα έχει πολύ αγωνία το πράγμα με αυτόν. Πολύ δύσκολος εχθρός. Τι έγινε? Μπράβο ρε Τζιλ. Αν μπορέσεις να στοχεύσεις το μάτι αυτό πίσω. Τώρα ξέχασα, μάζεψε το για να μην σκύβω. Τώρα ξέχασα από πού ήρθα, πού θέλω να πάω, τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αν υπάρχει κανένα έμβλημα άλλο. Νομίζω από εδώ δεν ήρθα. Ναι. Αυτός είναι ψόφιος. Τι τα παίρνεις εσύ τώρα, δώστε στη γυναίκα. Εγώ έχω τώρα μια καραμπίνα που δεν ξέρω αν θα με φτάσει, γιατί ζορίζουν πολύ τα πράγματα μετά. Ωχ, αυτό είναι παγίδα. Μακριά από τις ασφαλείες. Ρίχνε και εσύ Τζιλ, γιατί δεν μας παίρνει. Έτσι θέλει μόνο στο κεφάλι, αλλιώς πάνε χαμένες οι σφαίρες. Όχι. Σώσε με. Εδώ είχε κάτι σφαίρες, τις πήρες. Κοίτα εδώ μπαλτάς. Αυτός εδώ πρέπει να είναι πεθαμένος. Οπότε υπάρχει αυτή η μουσική, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για πήγαινε εδώ, πάρε κανένα αντικείμενο. Οπότε είμαι μόνος μου τώρα. Κατέβα κάτω. Είμαστε πολύ εύστοχοι, βλέπω, σαν ομάδα. Πότε θα πεθάνεις πια? Κι άλλες. Πόσες θέλει αυτός να δουλεύει? Α, να πάρουμε το μετάλλιό μας, το βραβείο μας. Λοιπόν, εδώ αυτή η πόρτα είναι κλειδωμένη, χρειαζόμαστε το κλειδί. Δεν θέλω να με καλύψεις, κατέβα κάτω να πολεμήσεις. Ή μάλλον γύρνα εδώ καμιά μανιβέλα. Κάνει καμιά δουλειά.
Λοιπόν, και τώρα σε λίγο αρχίζει το πρώτο δύσκολο σημείο. Γιατί πλακώνουν δύο τέρατα μαζί. Δεν έχω και Magnum. Άστα να πάνε. Τι ζει ακόμα αυτός? Βάρα και εσύ, βάρα και εσύ. Μόνο μου με έχει τώρα αφήσει. Οπότε γλιτώσαμε στο τσάκ, ε. Πάνω που το είπα. Λοιπόν, είναι δύσκολο σημείο. Δυστυχώς. Αλλά το καλό είναι ότι είμαστε κοντά στο checkpoint. Λοιπόν, δεν μπορώ. Δύο μαζί. Α, και τους δύο. Φύγε από τη μέση. Τι γροθιά ήταν αυτή. Πρώτη φορά να τα καταφέρνω έτσι. Δεν μπορώ να σκοτωθώ πάλι, να μην λέω μεγάλες κουβέντες. Λες να ξεμπερδέψουμε έτσι με αυτούς. Έρχονται 2-2. Έλα, ο φίλος σου σκοτώθηκε, εσύ γιατί δεν σκοτώνεσαι? Σε έβαλε στην πίστη. Το μεταξύ ο Κρίς έχει τα χάλια του. Μάλιστα, το καλό είναι ότι ξεμπερδέψαμε από τα τέρατα και μπορεί να κάνουμε τη δουλειά μας με την ησυχία μας. Βέβαια δεν χρειάζεται να μαζεύω τώρα πυρομαχικά, διότι σε λιγάκι, τέλος πάντων, να μην κάνω spoiler. Είναι το ένα και το άλλο θα το πάρει η Τζιλ. Λοιπόν, κατέβα κάτω τώρα. Υπάρχει κανένα μετάλλιο άλλο? Τέλος πάντων, ας φύγουμε. Jill, are you okay? I'm fine, but I lost most of my gear. Τώρα εδώ τι πάθαμε, έχουμε μείνει χωρίς όπλα, χωρίς σπρέι από των βοηθειών, χωρίς τη Τζιλ, χειρότερα δεν γίνεται. Μόνο αυτές τις flash grenades, τις χειροβομβίδες, λάμψεις μάλλον, έχουμε. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαζεύουμε πράγματα. Όπλο δεν θα ξαναβρούμε για τα επόμενα αρκετά λεπτά. Οπότε πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό, ότι είμαστε ανυπεράσπιστοι ουσιαστικά.
Γιατί εδώ κυκλοφορούν και πολλά τέρατα. Δεν εννοώ τις αράχνες. Το μόνο μας όπλο ουσιαστικά είναι οι μανιβέλες, οι οποίες Άννα και Τζιλ. Πω, αηδία. Λοιπόν, οι μανιβέλες είναι, είπαμε, το μοναδικό μας όπλο, γιατί μπορούμε να στήσουμε παγίδες. Πάμε. Ανάλογα με το χρώμα πρέπει να πάμε και σε συγκεκριμένη παγίδα, τέλος πάντων. Κάθε παγίδα πρέπει να την αξιοποιήσουμε για να σκοτώσουμε τα τέρατα. Λοιπόν, σου έχω μια δουλειά εδώ. Λοιπόν, να βγάλουμε και το ραντάρ εδώ πέρα, να δούμε πού είναι ο εχθρός. Εδώ μην ασχολείσαι με αυτήν, εμένα. Χτύπα εμένα. Μη χτυπείς εμένα αυτή αμέσως, μόλις σου πω. Λοιπόν, πάει ο πρώτος. Θέλουμε να μαζέψουμε τρία από αυτά τα τις πλάκες για να λύσουμε ένα παζλ εδώ πέρα και ψάχνουμε να βρούμε τώρα και την επόμενη μανιβέλα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από εδώ, από αυτό το με το μπλε χρώμα. Πάμε τώρα, πού να πάμε, πάμε στο κόκκινο, προς το κόκκινο, όπως δείχνει ο χάρτης. Εδώ έχουμε ξανάρθει. Πάμε στο μοβ μάλλον. Να βρούμε τώρα πού είναι η θήκη για τη μανιβέλα. Για το μοβ, από ό,τι θυμάμαι, είναι εδώ. Λοιπόν, πρέπει τώρα να παρασύρουμε το τέρας στην παγίδα. Φίδι. Πώς θα πέσω κάτω τώρα, έχω μπλέξει εδώ πέρα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε πού είναι το τέρας τώρα και να το παρασύρουμε. Και να αποφεύγουμε και τα ζόμπι.
γιατί άμα μας αρπάξει η Τζιλ θα αφήσει την παγίδα και θα έρθει να μας σώσει. Οπότε πάει περίπατο η όλη στρατηγική μας και του πήγε το πιθανότερο να συμβεί, γιατί παραμονεύουν αυτά μέσα στο νερό και δεν φαίνονται. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω τώρα. Τώρα ελπίζω η Τζιλ να μην τα παράτησε. Δεν βλέπω στο ραντάρ. Τέλος πάντων, μια που ήρθα εδώ, να, η Τζιλ τα παράτησε, ήρθε να με σώσει. Συγκινητικό βέβαια, αλλά πήγε περίπατο η παγίδα. Τέλος πάντων, βρήκαμε και μια άλλη μανιβέλα. Δεν δείχνει τώρα που έχουμε τις μανιβέλες, δεν θυμάμαι τι χρώμα ήτανε. Ναι, πράσινη δεν ήτανε σίγουρα. Νομίζω η κόκκινη πρέπει να ήτανε. Φύγε και εσύ ρε βλάκα. Μας φτάνουν τα προβλήματά μας τώρα. Εντάξει, κόκκινη είναι εύκολη. Έλα εδώ. Εδώ είμαι, έλα. Θα σε παρακαλέσουμε κιόλας να έρθεις να μας σκοτώσεις. Μπες μέσα, ναι, έτσι. Πήραμε αυτό που θέλαμε. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε και αυτό εδώ. Checkpoint και πάμε στο MOV. Τώρα δεν σε χρειαζόμαστε ακριβώς, σε λιγάκι. Εδώ νομίζω πάω. Άντε. Όχι από εδώ. Λοιπόν, ελπίζω να μην με αρπάξει κανένα ζόμπι, γιατί αυτό είναι που χαλάει το σχέδιο όλο. Α, εδώ είσαι, εδώ κοντά είσαι. Έλα εδώ παιδί μου. Σε ψάχνουμε. Λοιπόν, ξεμπερδέψαμε σχετικά γρήγορα. Κάπου είδα αυτό το βαρέλι εδώ πέρα, τι έχει. Λοιπόν, σιγά σιγά μπορούμε να πηγαίνουμε. Λύσαμε το puzzle.
Και αυτό που μένει πια είναι το boss, το τελικό boss του κεφαλαίου και να τελειώσουμε το DLC. Βλέπεις το παιχνίδι μας δίνει και όπλα. Ο Wesker είναι πάρα πολύ γρήγορος. Θα χρησιμοποιήσω τη Jill σαν σάκο του box για να του ρίξω εγώ μερικές τώρα με το μαχαίρι. Προτιμώ το μαχαίρι γιατί δεν τον πιάνουν ούτε οι σφαίρες ούτε τίποτα. Θα τις φάω. Αρκεί να μην σκοτωθώ εκεί. Πού είσαι? Κάπως έτσι τελειώσαμε. Are you trying to make me angry? Πολύ ξύλο. Πώς μπορεί να επιβιώσει κανείς τώρα, αναρωτιέμαι. Έχετε για βρυσούλες τώρα. Ευτυχώς όμως υπάρχει και η Τζίλ. Έτσι λοιπόν, ενώ στην αρχή του Resident Evil 5 εξαφανίζεται η... Α, πήραμε και τρόφι, πήραμε S. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, ενώ στην αρχή του Resident Evil 5 ο Chris ψάχνει την Jill που βρίσκεται και λέει και τη δείχνει, τη φαντάζεται στο μυαλό του ότι χάθηκε, τη θυμάται. Εδώ βλέπουμε τι συνέβη, για ποιο λόγο χάθηκε. Τον έσωσε, του έσωσε τη ζωή δηλαδή και παρέσυρε και τον Wesker. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα στατιστικά. Εντάξει, καλά τα πήγαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Lost in Nightmares. Μικρό αλλά καλό. Σε όσους αρέσει το Resident Evil, το συνιστώ. Είναι έτσι μια πολύ ωραία
στιγμή του Resident Evil 5. Λοιπόν, αυτά από μένα, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.